Η ακτιβιστική ομάδα, οι πολίτες της Βέρειας όπως αυτοαποκαλούνται, χτύπησαν ξανά. Επανασύνδεσαν το ρεύμα σε σπίτι που κατοικεί μια άνεργη μητέρα ενός βρέφους, η οποία ζει με τον υπερήλικα πατέρα της. Αποσπώντας πληροφορίες από τις υπηρεσίες της ΔΕΗ και εν αγνία του ιδιοκτήτη, η ακτιβιστική ομάδα ανοίγει τη χελώνα της ΔΕΗ και επανασυνδέει το ρεύμα, αφήνοντας ένα αυτοκόλλητο που γράφει «Πολίτες της Βέρειας, κοινωνική αλληλεγγύη, συνδέουμε το ρεύμα». Όσο για το κίνδυνο να τους αποδοθούν κατηγορίες, δεν φαίνεται να τους πτωεί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχω κληθεί να καταθέσω ως κατηγορούμενος για δράσεις ακτιβισμού δεκάδες φορές. Θα είναι ένας ακόμη τίτλος τιμής για μένα και τα μέλη της ομάδας μας, αναφέρει ο κύριος Νίκος Ασλάνογλου, ακτιβιστής και μέλος της ομάδας. Για την τελευταία τους δράση, ωστόσο, θέλουν να ξεκαθαρίσουν κάτι. Εμείς δεν επανασυνδέουμε το ρεύμα στα σπίτια φίλων μας ή τα δικά μας. Το κάνουμε για συμπολίτες μας, οι οποίοι το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γίνεται έρευνα. Δηλαδή, έχουμε καταφέρει να μαθαίνουμε μέσα από τη ΔΕΗ σε ποια νοικοκυριά θα κοπεί ή κόπει και το ρεύμα. Αν ο συμπολίτης μας αυτός έχει πραγματικό πρόβλημα, τότε θα επανασυνδέσουμε το ρεύμα. Όπως τονίζει η ομάδα ακτιβιστών, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και πως αυτό το μέτρο αποτελεί εγκληματική συμπεριφορά προς τους πολίτες της χώρας. Πρώτα δηλαδή να οδηγούνται στην ανεργία και την ανέχεια και τώρα να καταδικάζονται σε μια τρίτο κοσμική καθημερινότητα. Για όσους κατακρίνουν τις πρακτικές που ακολουθούν, ο κύριος Ασλάνογλου δηλώνει: «Τουλάχιστον δεν ντρέπομαι για όσα κάνω σε αντίθεση με κάποιους επίορκους πολιτικούς και διοικητικούς που θα έπρεπε να ντρέπονται για όσα κάνουν». Όπως αναφέρει στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, η συνειδητή εγκληματική πρακτική όλων τους είναι υπό πολλαπλάσια αξίας από τον τόπο που μας μεγάλωσε.